Το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος με ιατρικό εξοπλισμό από την Κίνα. Η Νίκη Μιχαήλ θα μας πει περισσότερα, ενώ θα παρακολουθούμε και ζωντανή εικόνα. Νίκη, σε ακούμε. Καλησπέρα, Βέρσα. Το αεροσκάφος της Αιτζίαν έφτασε πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Λάρνακας, φέρνοντας τον ιατρικό εξοπλισμό και τα αναλώσιμα από την Κίνα προς ενίσχυση των προσπαθειών ενάντια στη μάχη κατά του κορονοϊού. Mm-hmm. Να πούμε ξανά, Νίκη, ότι είναι, πρόκειται για ζωντανή εικόνα. Βλέπουμε αυτή την ώρα την εκφόρτωση όλων των πακέτων που έχουν φτάσει. Ναι, συνέχισε. Ακριβώς, Πέρσα, συγκεκριμένα μιλάμε για ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως στολές, μάσκες και γάντια για τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και αναλώσιμα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στα δημόσια νοσηλευτήρια. Να πούμε ότι για τη μεταφορά του εξοπλισμού στην Κύπρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είχε πριν λίγες μέρες τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της αεροπορικής εταιρείας Aegean, Ευτύχιο Βασιλάκη, ο οποίος γνωστοποίησε την ετοιμότητα της εταιρείας σε συνεργασία με την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια για να μεταφέρει με δωρεάν πτήση από την Κίνα ιατρικό εξοπλισμό που κρίθηκε αναγκαίος από το Υπουργείο Υγείας. Στο αεροσκάφος ήρθαν και 12 αναπνευστήρες που τόσο ανάγκη έχουν τα νοσοκομεία δωρεά της RCB. Πολύ σημαντικό, πραγματικά. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σε πολύ δύσκολο περιβάλλον και είναι τεράστιος ο κίνδυνος. Πολύ θετική η είδηση αυτή. Παρακολουθήσαμε και ζωντανά την εικόνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε μέσω